Πάνε τα lives. Στην Ελλάδα έχτισαν πάνω στα blind auditions και απογειώθηκε το live. Μπράβο. Έχει ίντριγκα, έχει ίντριγκα. Πώς τη βλέπεις δηλαδή τώρα τη συνέχεια της νικήτριας? Θα κάνει συμβόλαιο με τη... Έχει κάνει με τη Universal νομίζω είναι. Από την CMI. Συγγνώμη, όχι με του Αντένα την δισκογραφική. Όχι. Όχι με τη Χέρμη. Είναι μήνος CMI. Τώρα το μαθαίνω. Είναι 4 τραγούδια από τη μήνος. Άκουσα Universal, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ διάβασα Universal, μήνος CMI. Αυτό είναι ένα πράγμα, είναι το ίδιο. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι με τη Χέρμη. Όχι, όχι, είναι με τη Χέρμη. Μάλιστα. Γιατί έχει τα δικαιώματα η δισκογραφική από το εξωτερικό. Βεβαίως. Συνοδεύουν το φορμά και οι υποχρεώσεις από το εξωτερικό. Πάντως βλέπεις ότι μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουν τα μουσικά προγράμματα, talent show, όπως θέλετε πείτε τα, που να έχει τραγούδια, εν πάση περιπτώσει, να έχουν χώρο στην ελληνική αγορά και ο κόσμος θα θέλει να τα βλέπει. Και εννοείται ότι δεν είναι μόνο ότι θέλει να τα βλέπει ο κόσμος, αν δεν βγάζουν και τα έξοδά τους τουλάχιστον. Γι' αυτό και 5,5 ώρες. Βέβαια. Αν μπορούσα θα το κάνανε 20. Πηγαίνανε. Αντιστοίχως θέλω να γυρίσω και στο Eurovision. Θα βγάζει τα έξοδά τη. Θα σας πω μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.